Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Τσακάλος και εδώ κρατάω μια κολόνα το 1975. Με τον αδερφό μου μας πήραν οι γονείς να πάμε να βγάλουμε μια φωτογραφία. Την κρατάω με χάρη τουλάχιστον, το βλέπετε. Είχαμε φωτογραφική στο σπίτι κόντακα, αλλά καλύτερα στο φωτογραφείο. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να πάμε, να τη θυμόμαστε. Το ίδιο έκανε και η κόντακα. Κρατήστε τη χρονιά, 1975. Εκείνη τη χρονιά, στα εργαστήρια της Kodak, ο Steven Sasson ανακάλυψε την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Πήγε στα στελέχη, τους είπε, παιδιά, το βρήκαμε, αυτό πρέπει να κάνουμε. Αλλά βλέπαν ότι οι δουλειές πηγαίνανε από το καλό στο καλύτερο. Οπότε, επειδή και η πρώτη φωτογραφική μηχανή ζύγιζε 3,5 κιλά και έκανε περίπου στα 20 δευτερόλεπτα, τέλος πάντων αποφασίσανε να το αφήσουν να μην εξελιχθούν. Τα πράγματα προχωρήσανε, φτάσαμε το 1996, όπου ήταν στο peak ουσιαστικά η Kodak. Όλα καλά πάνε, γιατί να αλλάξουμε, όλα μια χαρά, συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Kodak moments σε όλο τον κόσμο, όλοι το θυμόμαστε. Όπου τελικά, σταδιακά, προχωρούν τα χρόνια και φτάνουμε στο 2012, όπου η Kodak κατέθεσε αίτηση πτώχευσης. Εκείνη τη χρονιά, μια άλλη εταιρεία, το Instagram, εξαγοράστηκε από το Facebook για $1 δισεκατομμύριο, με 13 μόνο υπαλλήλους. Πάρα πολλοί γέλασαν τότε. Γέλασαν γιατί δεν πίστευαν ποτέ ότι το Instagram αξίζει ένα δις. Αυτή τη στιγμή αξίζει 100 δις με 25 δις έσοδα το χρόνο. Αυτό λοιπόν συμβαίνει όταν αγνοείς την αλλαγή, την εκθετική αλλαγή που έρχεται. Γι' αυτό, όπως είπε και ο Stephen Hawking και διαβάζετε εδώ, η πραγματική ευφυΐα είναι η δυνατότητα να προσαρμόζεσαι στην αλλαγή. Είπε και ο προηγούμενος ομιλητής το πρωί για το Black Swan Event, ένα αναπάντεχο γεγονός το οποίο έρχεται και ταράσει την κοινωνία. Στον τουρισμό τα ζήσαμε τα τελευταία χρόνια πάρα πολλά αντίστοιχα event, τα οποία ουσιαστικά επηρέασαν και τον τουρισμό περισσότερο από ποτέ. Σε κάθε Black Swan Event ο τουρισμός πάντα ανταπεξέρχεται. Το ίδιο έκανε και τώρα. Το ίδιο θα κάνει και στο επόμενο και ούτω καθεξής. Εμείς ουσιαστικά είδαμε μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια όλα όσα θα ζούσαμε τα επόμενα 5 να συμβαίνουν στον τουρισμό. Λειτουργήσε ως επιταχυντής εξελίξεων, είδαμε νέες τάσεις και συμπεριφορές και νιώσαμε ότι αυτή η γωνία είναι κοινή εκεί έξω. Όταν κληθήκαμε να φτιάξουμε το στρατηγικό σχεδιασμό για τη χώρα, για την επικοινωνία, για τα επόμενα χρόνια, για να βοηθήσουμε τον τουρισμό να ανακάμψει, πατήσαμε πάνω σε αυτό το συνέστημα. Του είπαμε, ξέρουμε πολύ καλά πώς νιώθεις και εμείς έτσι νιώθουμε. Γι' αυτό όταν τελειώσει όλο αυτό που περνάμε, αυτό που θέλεις είναι η Ελλάδα. Έτσι λοιπόν προέκυψε και το σύνθημα «Αυτό που θέλεις είναι η Ελλάδα» 365 μέρες το χρόνο. Το μέλλον είναι εδώ, όμως δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο. Μπορεί ο COVID να έφερε τις αλλαγές που είπαμε πριν, όμως αυτό που θα φέρει η εκθετική ανάπτυξη της τεχνολογίας, αυτό που βλέπουμε μπροστά μας, δεν μπορούμε καν να το υπολογίσουμε. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, όπως και το mobility. Για ένα βαθμό άνοδο της θερμοκρασίας, 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι φεύγουν από το σπίτι τους. Και αυτό θα φέρει μια κίνηση παγκοσμίως που δεν έχει ξανασυμβεί. Μετακίνηση ανθρώπινων πληθυσμών. Η βιώσιμη ανάπτυξη, λοιπόν, και η προστασία του περιβάλλοντος της κοινωνίας των ανθρώπων και όχι μόνο, είναι μονόδρομος, όχι τάση. Το ίδιο και στον τουρισμό, όπου ουσιαστικά η αρχιτεκτονική συναντά την οικολογία και προκύπτει ο νέος όρος, συγγνώμη, arcology, architecture and ecology. Εδώ θα δούμε ουσιαστικά το υψηλότερο ξύλινο κτίριο στον κόσμο. 85 μέτρα ψηλά, φτιαγμένο αποκλειστικά από ξύλο και γυαλί, ουσιαστικά προσαρμόζεται στο περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται και αυτό θα είναι τα επόμενα χρόνια η τάση. Οι προορισμοί, οι επιχειρήσεις και τα brand πρέπει να υιοθετήσουν ουσιαστικά αυτή την προσέγγιση, τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ένας άλλος πολύ σημαντικός παράγοντας που ειδικά στο κομμάτι του τουρισμού παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Στη μάχη για την προσέλκυση ταλέντων, the war of talent, από όλο τον κόσμο, τα όπλα θα είναι η τεχνολογία και η ελευθερία. Αυτή η αυξημένη ευελιξία, ώστε να μπορεί κανείς να εργαστεί απομακρυσμένα, ουσιαστικά δημιουργεί ένα νέο μοντέλο, το οποίο ακόμα δεν το έχουμε καταλάβει. Η digital nomads ως τάση έχει έρθει. Πολλοί αποφασίζουν να αλλάξουν τρόπο ζωής, να αλλάξουν εργασία.
θέλουν να βρουν μια ισορροπία μεταξύ δουλειά, ελευθερία, διασκέδαση και να περνάω καλά. Ο COVID αυτό το επιτάχυνε. Στο χώρο του τουρισμού, επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι του upskilling και του reskilling. Γιατί πρέπει οι άνθρωποι να εξελίσσονται. Αν και φέτος, πέρυσι, ειδικά φέτος όμως, βιώνουμε μια τεράστια απώλεια στον τουρισμό, πάνω από 50.000 κενές θέσεις εργασίας. Έτσι λοιπόν, πάμε να δούμε τι έρχεται μπροστά τα επόμενα χρόνια και να καταλάβουμε, γιατί δεν πρέπει να το αγνοήσουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε τι είναι αυτό που έρχεται. Hyperconnectivity, συνδεδεμένη παντού, επικοινωνία συνεχή σε όλα τα επίπεδα. Internet of Things, Artificial Intelligence θα δημιουργήσουν νέες συνθήκες απόλυτης αυτοματοποίησης. Συνδυασμό με το Universal Wi-Fi, όλο αυτό καταλαβαίνετε πώς θα λειτουργεί. Always connected. Το online activism ως δράση, για παράδειγμα, θα είναι κάτι το οποίο θα το βλέπουμε μπροστά μας. Η εκπαίδευση θα γίνεται περισσότερο online και πιο εξειδικευμένη. Τα κρυπτονομίσματα ουσιαστικά έρχονται πάντα, μιλάω για τον τουρισμό, έτσι, αλλά και γενικότερα να αντικαταστήσουν τα παραδοσιακά. Θα δούμε platforms που θα υιοθετήσουν τα κρύπτο και ούτω καθεξής. Τα διαβατήρια, τα παραδοσιακά, όπως ξέραμε, θα αντικατασταθούν με apps τα οποία μέσα θα έχουν health records και skills. Άρα η γεωγραφία παίζει λιγότερο ρόλο από ποτέ. Ταξιδιώτες του κόσμου. Σήμερα εδώ, αύριο εκεί. Co-working spaces θα τα βλέπουμε ακόμα περισσότερο. Θα δίνουν ευελιξία σε αυτό που συμβαίνει εκεί έξω, όπως και co-living homes, στα οποία θα ζούμε, συγκατοικούμε και γιατί όχι, εργαζόμαστε. Το car sharing, το οποίο υπάρχει στον υπόλοιπο κόσμο και θα το δούμε και στη χώρα μας σύντομα. Το diversity στους χώρους εργασίας και γενικότερα θα είναι το new normal. Απορρίπτουμε τα στερεότυπα, φύλα, ηλικία, επιλογές. Όλα αυτά πια φεύγουν από το χάρτη και καλώς φεύγουν. Το wellness, το σώμα μου, η ευεξία, η προσπάθεια να γίνομαι καλύτερος κάθε μέρα. Ταξιδιώτες θα ταξιδεύουν χιλιάδες μίλια μακριά και θα επιλέγουν τη χώρα μας για να ζήσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία. Όμως, πέρα από όλο αυτό, θα ζήσουμε και κάποιες δημογραφικές αλλαγές, οι οποίες καλό θα είναι να τις έχουμε στα υπόψη μας. Ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξήθηκε 4 φορές τον τελευταίο αιώνα. Το προσδόκιμο ζωής διπλασιάστηκε τα τελευταία 100 χρόνια. Στην Ελλάδα πριν 100 χρόνια ζούσαμε τα μισά χρόνια από ό,τι τώρα. Αυτό αλλάζει τα πράγματα. Το longevity και το age reversal, η μακροζωία, αλλά όχι πιο πολλά χρόνια μόνο, και πιο καλά χρόνια. Αυτή τη στιγμή οι μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο ασχολούνται με αυτό. Πώς θα επεκτείνουμε το προσδόκιμο της ζωής και πώς θα ζούμε καλύτερα. Ακόμα δεν έχουμε καταλάβει τη δημογραφική βόμβα που υπάρχει εκεί έξω με την υπογεννητικότητα και θα τη δούμε να επηρεάσει τις ζωές μας. Θα σας πω απλώς το εξής. Η Ευρώπη βρίσκεται αυτή τη στιγμή παγκοσμίως στον υψηλότερο δείκτη υπογεννητικότητας, με 1,61, όταν η Ελλάδα έχει το 1,28, δηλαδή ακόμα χειρότερα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Το 2100, από 10,5 εκατομμύρια που είμαστε σήμερα, θα είμαστε 6,5 εκατομμύρια. Το 60% αυτή τη στιγμή του πληθυσμού παγκοσμίως είναι κάτω από 40 χρονών. Σκεφτείτε τους αυτούς στον τουρισμό. Είναι μελλοντικοί ταξιδιώτες. Αυτοί καθορίζουν το τι συμβαίνει. Η Generation Y, δηλαδή Millennials, η Z που είστε εδώ οι περισσότεροι και η Α οι επόμενοι, ουσιαστικά είναι το μέλλον και το παρόν της ανθρωπότητας. Ιδιαίτερη μνήμα κάνω σε αυτή τη γενιά, στη Generation Z, όπου άλλοι είναι από ποια γωνία τους βλέπεις. Εμείς, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι η γενιά της αλλαγής. Ήρθε να αλλάξει τα πάντα. Δεν υπάρχουν τα στερεότυπα, κινούμαστε έξω από αυτό. Άρα επηρεαζόμαστε και από άλλο στυλ influencers. Είναι η πιο truly mobile και social native γενιά που υπάρχει. Το κινητό είναι μια προέκταση, ναι, του σώματος ως ένα όργανο εξτρά. Αναζητούν ουσιαστικά, όπως είπα, την αλλαγή σε όλα τα επίπεδα και ο τρόπος για να επικοινωνήσεις, σαφέστατα, σε πρώτη φάση, είναι το κινητό, τα social. Είναι μια γενιά που θα αλλάξει και τον τουρισμό. Άλλες συμπεριφορές, άλλες τάσεις, ζητάνε άλλα πράγματα. Όταν είμαστε στην αποδό μεριά και πρέπει να ουσιαστικά εξυπηρετήσουμε αυτές τις ανάγκες, θα πρέπει να το σκεφτούμε. Το 60% του πληθυσμού αυτή τη στιγμή, του παγκόσμιου πληθυσμού, είναι κάτω από 40. Σχεδιάζουμε στρατηγικά το μέλλον σαν επιχείρηση και σαν προορισμός, έχοντας στο μυαλό μας αυτό.
Το ταξίδι αλλάζει μαζί και ο ταξιδιώτης. Είμαστε έτοιμοι για αυτό που έρχεται. Σκεφτείτε λοιπόν τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Ουσιαστικά μπορούμε ανά πάσα στιγμή να έχουμε οποιαδήποτε πληροφορία. Το ίδιο εμείς, το ίδιο ένα παιδί στην Αφρική, με την πληροφορία που μπορεί να έχει ο Larry Page της Google. Η ψηφιακή τεχνολογία ουσιαστικά μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να έχουμε κάθε πληροφορία ανά πάσα στιγμή. Κάποτε, όσοι είναι πιο μεγάλοι θα θυμούνται ότι χρειαζόμασταν, αγοράζαμε ξεχωριστά τις συσκευές, κασετόφωνο, κάμερα, έτσι, CD player και ούτω καθεξής. Τώρα όλα αυτά είναι σε ένα device, στο κινητό. Η τεχνολογία λοιπόν είναι εδώ για να κάνει τη ζωή μας καλύτερη. Η εκθετική ανάπτυξη και όλο αυτό που θα συμβεί φέρνει τόση ανατροπή όσο οτιδήποτε άλλο έχει συμβεί στο παρελθόν, ειδικά τα τελευταία 50 χρόνια. Αυτό δεν το καταλαβαίνουμε. Η τρίτη γενιά ίντερνετ ουσιαστικά και όλο αυτό που φέρει μαζί της, έτσι, θα αλλάξει και τον τουρισμό. Fintech, πληρωμές, virtual tokens και crypto, blockchain, όλο αυτό φέρνει μια τεράστια αλλαγή. Μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία στο χώρο του τουρισμού ακόμα δεν έχει μπει 100%, αλλά είναι εδώ, και μαζί με το Internet of Things, έρχεται ουσιαστικά, και βέβαια με το machine learning και τα big data, έρχεται να ανατρέψει το από πού επηρεαζόμαστε, πώς κλείνουμε, τι επιλέγουμε, γιατί το επιλέγουμε και ούτω καθεξής. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Σκεφτείτε ότι θέλετε να κάνετε ένα ταξίδι στο Λονδίνο τώρα, τον Ιούνιο, 12 Ιούνιου, 10. Την ώρα που είστε το πρωί στην τουαλέτα, ξυρίζεστε, μακιγιάρεστε, σκέφτεστε ότι έχω το ταξίδι. Στο Voice Assistant δίνετε την εντολή «Ταξίδι Λονδίνο 10 Ιουνίου με 13». Ο Voice Assistant, γνωρίζοντας το δικό σας προφίλ και λειτουργώντας όλα αυτά μαζί από Artificial Intelligence, ξαναλέω, Robotics, αυτοματοποιήσεις και ούτω καθεξής, ψάχνει όλες τις σωστές επιλογές βασισμένες στο δικό σας προφίλ. Ξέρει ποιος είστε, τι σας αρέσει να κάνετε, πώς να ταξιδεύετε, με ποιες αεροπορικές εταιρείες, πού θέλετε να μένετε στο κέντρο της πόλης, ποιους τύπους ξενοδοχείων επιλέγετε και ούτω καθεξής. Και σας φέρει τις επιλογές μπροστά στο Mirror TV που έχετε στον καθρέφτη. Αυτό όλα σε δευτερόλεπτα. Πατάτε την επιλογή και όλα αυτόματα βρίσκονται στο passbook στο κινητό. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Μέχρι και που θα φτάσετε στο ξενοδοχείο, μέχρι και που θα κάνετε όλη τη διαδικασία, δεν έχετε να κάνετε τίποτα. Η τεχνητή νοημοσύνη ουσιαστικά έχει κάνει τη δουλειά. Σύντομα θα το κάνει και η σκέψη. Frictionless travel, λοιπόν, η ανέπαφη όλη αυτή τη διαδικασία του traveling, θα έρθει στον τουρισμό και θα ανατρέψει τα πάντα. Αυτό τον πελάτη, ποιος θα τον πάρει, είναι η ερώτηση. Θα μείνει σε Airbnb, θα μείνει στο ξενοδοχείο. Πού θα μείνει, από πού θα κλείσει, θα κλείσει από την Booking, θα κλείσει από κάποιον άλλον OTA, θα κλείσει απευθείας στο ξενοδοχείο, από πού θα επηρεαστεί. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε δημιουργούνται υπερπλατφόρμες, super apps, τα οποία θα έχουν πάνω τους όλη αυτή την πληροφορία. Να μπορείς να ζεις την εμπειρία from A to Z, να κλείσεις τα πάντα, από πτήση, ξενοδοχεία και ούτω καθεξής. Η Amazon, θα είστε στην Amazon και θα μπορείτε να αγοράσετε ουσιαστικά προσωποποιημένες εμπειρίες πάνω σε εσάς. Ο κόσμος αλλάζει. Όλα αλλάζουν. Στο hospitality ειδικά, το να επενδύσει κανείς στην ψηφιακή τεχνολογία είναι μονόδρομος. Παγκοσμίως, οι ξενοδόχοι στο hospitality ξοδεύουν το 2,5% παγκοσμίως για το digital κομμάτι τους. Στην Ευρώπη είναι γύρω στο 2,1. Στην Ελλάδα είναι περίπου στο 1,2 με 1,3. What? Χθες. Γιατί μόνο έτσι θα διασφαλίσετε την προσωποποιημένη προσέγγιση επικοινωνία. Το σωστό μήνυμα, στο σωστό κοινό, με το σωστό τρόπο και ούτω καθεξής. Όλα είναι μετρήσιμα. Στον κόσμο του digital marketing υπάρχουν αμέτρητα εργαλεία για να κάνουμε τη δουλειά μας. Στον κόσμο του σήμερα, όχι του χθες. Αν δεν το κάνετε εσείς, θα το κάνει ο ανταγωνιστής ή θα το κάνει κάποιος από τους frenemies. Σε αυτή την εποχή του contactless, guest experience, messaging και ούτω καθεξής, είναι δυνατόν ακόμα να πηγαίνουμε με τα παραδοσιακά μοντέλα? Όχι. Ένα απλό βιντεάκι το οποίο δείχνει με drone τι ωραία τοπία περνάμε εδώ, τέλεια Ελλάδα, χώρα φανταστική, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Δεν φτάνει. Πρέπει να πάμε στην επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα είναι εδώ. Δεν είναι κάποια στιγμή θα γίνει. Virtual reality. Βασικό εργαλείο. Το ταξίδι πριν το ταξίδι είναι εδώ. Πώς θα επιλέξεις το ταξίδι? Πρέπει να ζεις την εμπειρία από μέσα.
augmented reality, κομμάτι της εμπειρίας. Όλο αυτό έρχεται να σε ενισχύσει για το πού θα πας, γιατί θα πας και ούτω καθεξής. Αυτά λοιπόν από κοινού ουσιαστικά δημιουργούν στη νέα εποχή στο Metaverse. Θα αλλάξει λοιπόν το μέλλον του ταξιδιού το Metaverse. Είναι μια συζήτηση εκεί έξω για το αν το Metaverse αλλάξει λοιπόν τον τουρισμό. Πολύ μεγάλη συζήτηση. Η άποψή μου είναι όχι. Θα κάνουμε το ταξίδι πριν το ταξίδι. Θα μας κάνει να θέλουμε ακόμα περισσότερο να ζήσουμε την εμπειρία. Το ταξίδι είναι το μοναδικό πράγμα που μας κάνει πιο πλούσιο συναισθηματικά. Όμως, ως επιχείρηση, brand και προορισμός, δεν μπορούμε να μιλάμε σοβαρά υπόψη μας του πώς επηρεάζεται εκεί έξω ο πιθανός ταξιδιώτης. Στο Metaverse χρησιμοποιούμε τις δύο από τις πέντε αισθήσεις, ενώ στο ταξίδι και τις πέντε. Το ζούμε, είμαστε εκεί. Μυρίζουμε, το καταλαβαίνουμε, το εισπράττουμε, το καταλαβαίνουμε, παίρνουμε την ενέργεια. Δεν μπορείς να το κάνεις στο Metaverse και δεν θα το κάνεις ποτέ. Γι' αυτό λοιπόν, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, κατά την άποψή μου, είμαστε μπροστά στη μεγάλη απόκληση, διχοτόμηση, σταυροδρόμη. Ο ένας δρόμος οδηγεί στην εξέλιξη. Ακολουθούμε την εκθετική ανάπτυξη τεχνολογίας και όλο αυτό που συμβαίνει και είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Ο άλλος μας οδηγεί στην έξοδο. Τρία είναι τα βασικά πράγματα που χρειάζεται ένας προορισμός, brand ή επιχείρηση να έχει για να μπορέσει να εξελιχθεί. Προσαρμοστικότητα, το πρώτο και το πιο σημαντικό, το είδαμε και με το παράδειγμα στην αρχή. Βιώσιμη ανάπτυξη, σαφέστατα, δεν το συζητάμε, δεν είναι trend, είναι ανάγκη. Digital transformation, ψηφιακή μεταμόρφωση, εξέλιξη, εννοείται σε έναν κόσμο που αλλάζει με αυτούς τους ρυθμούς. Γιατί μόνο έχοντας αυτά τα τρία θα μπορέσει κανείς να ανέβει αυτή τη στιγμή στο κύμα τώρα. Αυτή λοιπόν είναι η σωστή στιγμή για να κάνετε το σωστό βήμα. Ευχαριστώ πολύ.